Οι τουρίστες έρνουν σε μεγάλες αποστάσεις τις αποσκευές τους κάτω από τον καυτό ήλιο σε λιμάνια και αεροδρόμια από το Ηράκλειο μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Οι ειδηλιακές διακοπές που είχαν ονειρευτεί στην Ελλάδα εξελίσσονται σε ατέλειωτη περιπέτεια. Οι ιδιοκτήτες ταξί αποφάσισαν να προχωρήσουν σε απεργία διαρκείας, αντιδρώντας την απελευθέρωση του επαγγέλματος. Το μεσημέρι πραγματοποίησαν πορεία στο κέντρο της Αθήνας, προκαλώντας κυκλοφοριακό χάος και κατέληξαν στη Βουλή, φωνάζοντας συνθήματα κατά των αλλαγών που προωθεί το Υπουργείο Υποδομών. Ας βάλουν όσους αγγελείς θέλουν να μας πάρουν τα αυτοκίνητα. Δεν θα προλάβουν. Θα πυρπολιθούμε μέσα στα αυτοκίνητα. Από το πρωί, οι ιδιοκτήτες ταξί στην Κρήτη απέκλεισαν το αεροδρόμιο του Ηρακλείου, προκαλώντας άνευ προηγουμένου ταλαιπωρία στους ταξιδιώτες που έφευγαν με τα πόδια για να φτάσουν στα ξενοδοχεία τους ή αντίστοιχα στην αίθουσα αναχωρήσεων. Στα παράπονα των τουριστών για την πεζοπορία με τις βαλίτσες και τον υδράργυρο κοντά στους 40 βαθμούς, οι αυτοκινητιστές απαντούσαν με ειρωνικά σχόλια. Έλα, ρε, σηγιώνη, κοντά είναι, σταμάτησε. Στη Θεσσαλονίκη, οι ιδιοκτήτες ταξί παρέταξαν τα οχήματά τους στον κόμβο του αεροδρομίου και φώναξαν συνθήματα έξω από την αίθουσα αφήξεων. Σήμερα επιλέξαμε να έρθουμε στο αεροδρόμιο, να διαμαρτυρηθούμε, να μας δει ο κόσμος, αυτόν τον κόσμο από τον οποίον ειλικρινά ζητάμε συγγνώμη για όλη την ταλαιπωρία. Την ίδια ώρα οι τουρίστες συνοστίζονταν στις στάσεις των λεωφορείων έξω από το αεροδρόμιο, αναζητώντας τρόπους για να φτάσουν στον τελικό τους προορισμό. Εγκλωβισμένοι στο λιμάνι της Πάτρας έμειναν για 2 ώρες εκατοντάδες επιβάτες, καθώς αποβιβάζονταν από τα πλοία, αλλά οι πύλες του λιμανιού ήταν κλειστές από ιδιοκτήτες ταξί. Έχουμε ειδοποιήσει τον λιμενάρχη, 2 ώρες υπάρχει αποκλεισμός. Να μην βγάλει έξω τον κόσμο, ας τους κρατήσει μέσα. Οι εντάσεις δεν έλειψαν, με αποτέλεσμα απεργοί και επιβάτες να έρθουν στα χέρια. Για μισή ώρα οδηγοί ταξί απέκλεισαν συμβολικά τα λιμάνια του Κατάκολου και της Κυλλήνης, ενώ μπλόκο στήθηκε και στο αεροδρόμιο του Αράξου. 2 κρουαζιερόπλοια που επρόκειτο να δέσουν χθες τον Πειραιά άλλαξαν ρότα για να αποφύγουν το κίτρινο μπλόκο στο λιμάνι. Το Navigator με 2.700 τουρίστες επιχείρησε να δέσει στο Ηράκλειο, αλλά λόγω των κινητοποιήσεων κατέληξε στα Χανιά, ενώ το Αρμονία με 2.300 τουρίστες έδεσε τελικά στο Ναύπλιο.